Ποιο κόμμα είναι πιο πιθανό να ψηφίζετε, στην πρόθεση ψήφου δηλαδή. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το 28,5%, η Νέα Δημοκρατία 24,9%, άρα έχουμε μια διαφορά 3,6% μεταξύ των δύο κομμάτων. Η Χρυσή Αυγή το 5,8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 5,6%, το Ποτάμι 5,6%, το ΠΑΣΟΚ 4,8%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι στο 3%. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός είναι στο 1,5%, η Δημοκρατική Αριστερά στο 1,4%, η Οικολόγοι Πράσινοι 1,2%, άλλο κόμμα 5,5%, Λευκό Άκυρο Αποχή 4,4%, αδιευκρίνηστη ψήφος σε μικρό ποσοστό, Θωμά Γεράκη 7,8%, η διαφορά στο 3,6%. Μυρίζουν εκλογές, γι' αυτό είναι σε μικρότερο ποσοστό. Και άρα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Προφανώς. Τώρα, αυτό που βλέπουμε δεν είναι η πρόβλεψη για το ότι θα γίνει στις εκλογές, είναι προθέσεις ανθρώπων. Σήμερα, όπως η φωτογραφία της στιγμής. Τώρα. Έχουμε κουραστεί να το λέμε, αλλά ωστόσο, το λέμε. Ωστόσο, λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν γίνονταν σήμερα εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον έτσι που το αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί με πιθανότητες μιλάμε, είχε περισσότερες πιθανότητες να τις κερδίσει από τη Νέα Δημοκρατία. Η διαφορά αυτή είναι μικρότερη από την διαφορά των δύο κομμάτων στις ευρωεκλογές, για παράδειγμα. Ναι. Το σχόλιο το βασικό είναι ότι φαίνεται μια πόλωση εδώ. Δεν είναι το πρώτο σχόλιο της εικόνας. Φαίνεται μια πόλωση. Έχουμε τα υπόλοιπα κόμματα σε εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά. 5,8, 5,6, 5,6, 4,8%. Και δύο κόμματα. Πολύ σωστά ανέφερες ότι η διαφορά είναι περίπου αυτή των ευρωεκλογών. Ωστόσο, αν παρατηρήσει κανείς το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και το ποσοστό της Νέα Δημοκρατίας, είναι αυξημένο από τα αντίστοιχα ποσοστά του στις ευρωεκλογές. Επίσης, και τα υπόλοιπα κόμματα θα δείτε ότι είναι χαμηλά. Περίπου δύο μονάδες. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, το άθροισμα των δύο κομμάτων που στις ευρωεκλογές ήταν περίπου 50%, εάν είχαμε σήμερα εκλογές, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο. Ναι, αλλά και τα μικρά κόμματα βλέπουμε ότι σχεδόν όλα μπαίνουν στη Βουλή. 7 κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Αλήθεια είναι αυτό. Θα είναι μια επτακομματική Βουλή. Με ό,τι σημαίνει αυτό για την αυτοδυναμία. Με βάση τη φωτογραφία. Προφανώς. Όσο περισσότερο κόμματα είναι στη Βουλή, τόσο δυσκολότερη είναι η αυτοδυναμία, θα μας το πει και ο κ. Τι σημαίνει πρακτικά να έχουμε 7 κόμματα στη Βουλή. Σημαίνει ότι το πρώτο κόμμα για να κάνει αυτοδυναμία θα πρέπει να έχει ένα ποσοστό μεγαλύτερο από ό,τι αν είχαμε λιγότερα. Μάλιστα. Είναι έτσι, κύριε Διαμαντόπουλο.